όλος λένε ότι είναι σχετικός και έτσι είναι, διαφέρει για τον καθέναν από εμάς. Για εμένα λοιπόν ο χρόνος ξεκίνησε να μετά από αυτό το υπέροχο νησί από όπου έλκω την καταγωγή μου και νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε ότι το να στέκομαι τώρα εδώ μπροστά σας είναι και τιμητικό και συνάμα συγκινητικό, γιατί ανάμεσά σας είναι και δικοί μου άνθρωποι. Όπως είναι η αδελφή μου η Νανά. Που μπορεί να σας διαβεβαιώσει και ως καθηγήτριά μου στο Λύκειο ότι στα 18 μου χρόνια έκλαιγα με μαύρο δάκρυ γιατί δεν κατάφερα να περάσω στο τμήμα μετάφρασης και διερμηνίας εδώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δεν ήθελα ποτέ να φύγω από την Κέρκυρα και πέρασα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για να γίνω κάτι που δεν ήθελα, δεν το είχα σκεφτεί, δημοσιογράφος. Να σας συστηθώ, να σας πω ότι είμαι δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στο Open, είμαι αστυνομική συντάκτρια στο Έθνος, podcaster για το Pod και συνιδιοκτήτρια του imethexis.gr. Και να σας πω ότι η αδελφή μου η Νανά μπορεί να σας επιβεβαιώσει επίσης ότι την πρώτη φορά που χρειάστηκε να μιλήσω με πολίτες και να κάνω ρεπορτάζ ήταν στο κινητό μου τηλέφωνο, με το ένα χέρι εδώ είχα την Ανά και με το άλλο κατέγραφα τις απόψεις των πολιτών για μισή ώρα, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν δίπλα μου, επειδή ντρεπόμουν πολύ και να βγω προς τα έξω στον κόσμο και να συνομιλήσω με πολίτες. Γι' αυτό ζητώ την κατανόησή σας, αν έχω λίγο τρακ. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για τον δημοσιογράφο και τη σχέση που έχει με τον χρόνο. Θέλω να το πω από την αρχή της ομιλίας ότι ο χρόνος είναι εχθρός μας κατά 99,9% των περιπτώσεων. Κάθε μέρα δίνουμε εξετάσεις, κάθε μέρα το κοντέρ του χρόνου μηδενίζει και ξεκινά να μετρά από το μηδέν. Δεν έχει καμία σημασία, μα καμία σημασία, πόσο καλά τα έχεις πάει σήμερα. Αύριο είναι μια καινούργια ημέρα και πρέπει πάλι να τρέξεις να έχεις τι. Πρώτος μια είδηση, πρώτος την καλύτερη πληροφορία, το αποκλειστικό. Και αυτό γίνεται μέχρι να πάρει σύνταξη, αν καταφέρουμε ποτέ να πάρουμε. Οπότε κατανοείτε ότι δεν είναι φίλος μας, θέλω να το κρατήσετε. Υπάρχουν όμως και κάποιες στιγμές που ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας. Πάρα πολύ, σπάνια μία στο δισεκατομμύριο. Πότε είναι αυτό? Όταν από το ρεπορτάζ καλείσαι να μπεις και στον χώρο της παρουσίασης. Η παρουσίαση, θέλω να ξεκαθαρίσω, είναι ιδιότητα, για εμένα τουλάχιστον, δεν είναι επάγγελμα. Και μας βοηθάει τότε, γιατί? Γιατί έχεις πρώτα ακούσει και δει από μόνο σου όλα αυτά τα οποία καλείσαι ως παρουσιαστής να αντιμετωπίσεις στο στούντιο. Και εμένα αυτό με βοήθησε, γιατί είχα την εμπειρία πρώτα έξω. Οι δημοσιογράφοι το λένε πεζοδρόμιο. Είχα περάσει πολλά χρόνια από τη ζωή μου να κάνω ρεπορτάζ, να δουλεύω ασταμάτητα, να είμαι δίπλα από τον κόσμο. Κατάφερα να ξεπεράσω αυτό το άγχος και τη φοβία μου. Οπότε όταν βρέθηκα μέσα στο πλατό, μπορούσα να μεταδώσω στον κόσμο κάτι με αξιοπιστία, αξιοπρέπεια, αγκυρότητα και κυρίως να κάνω αυτό που καλούμαι όταν είμαι στη θέση της παρουσίασης, να δώσω χρόνο στον συνάδελφο το ρεπόρτερ να προετοιμαστεί και στο κοντρόλ για να καταφέρει να έχει και εκείνο το χρόνο του να διαχειριστεί μια είδηση. Εδώ λοιπόν με βλέπετε να κάνω τα πρώτα μου βήματα στην παρουσίαση. Βλέπετε ότι είμαι σε κίνηση και σε ένα άγχος και πανικό ενδεχομένως. Τα χαρτιά τα ανακατεύω. Γιατί? Γιατί την ώρα που εσείς βλέπετε ένα βίντεο, μου λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε τη σειρά των θεμάτων. Άρα ο χρόνος που είχαμε εμείς σε μια σειρά δεν υπάρχει. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει την ώρα που είμαστε με το πρόσωπό μας στον αέρα και σας λέμε με πολύ σοβαρό ύφος, προφανώς αφού είναι ειδήσεις, ότι θα πάμε εκεί. Και ακούς μια φωνή ξαφνικά στο αυτί σου που σου λέει: όχι, 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 όχι. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να πας εκεί. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Πας εκεί τώρα.
Προφανώς δεν πρέπει να φανεί ότι κάποιος μας μιλάει στο αυτή και μας μεταφέρει όλο αυτό. Οπότε, ένα χαρακτηριστικό που στο δίνει και αυτό η εμπειρία είναι ότι έχεις ένα poker face και ό,τι και να γίνεις εκεί για να μεταφέρεις την είδηση. Και δεν ενδιαφέρει κανέναν πώς μπορεί να είσαι συναισθηματικά και ψυχικά. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα το δούμε και στη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα υποδέχονται αυτή την ώρα τους προσκεκλημένους για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση στο νέο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης. Όπως μπορούμε να δούμε και στα πλάνα τα οποία παίρνουμε απευθείας από το σημείο, ο πρίγκιπας Κάρολος μαζί με την σύζυγό του Καμίλα έχουν φτάσει. Εδώ λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν τα έκτακτα δελτία για τα οποία γνωρίζουμε ότι θα κόψουμε τη ροή μας και τα έκτακτα που δεν γνωρίζουμε. Το απόσπασμα που είδατε προφανώς ήταν ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων που ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι θα διακόψουμε τη ροή του προγράμματός μας. Και είναι σημαντικό γεγονός τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και έχουμε και εξέχουσες προσωπικότητες. Και εδώ μπορεί να πει κανείς, δεν μπορεί να πάει κάτι λάθος, και όμως πήγαν όλα λάθος. Χρειάστηκε να μιλάω 4 ολόκληρα λεπτά. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά γίνεται. Γίνεται γιατί υπήρξε ένα τεχνικό ζήτημα και έπρεπε να δώσω το χρόνο στο control να μπορέσει να το λύσει, να ανταποκριθεί. Τι μας ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή, ο παρουσιαστής είναι το μέσο, είναι η φωνή και το πρόσωπο ενός σταθμού, ενός μέσου. Δεν πρέπει να φανεί ότι δεν ήμασταν, ότι κάτι συνέβη. Πρέπει να το καλύψεις. Και αν το καλύψεις αυτό, πρέπει να έχεις γενικές γνώσεις. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι χρειάστηκε να πω μέχρι και πόσα εκθέματα έχει η Εθνική Πινακοθήκη. Γιατί 4 λεπτά, όπως λέει η εξαιρετική συνάδελφος, είναι πολλά. Όμως δεν φάνηκε κάτι, ήταν μια χαρά. Και θυμάμαι, μπαίνοντας στο στούντιο, πάντα εγώ προετοιμάζομαι, δηλαδή έχω κατεβάσει και νομοσχέδιο στην εκπομπή, ό,τι και να γίνει, αν μου την πει ένας πολιτικός ή κάποιος, όπ, εδώ σελίδα, τάδε παράγραφος αυτή, λέει αυτό. Οπότε, θυμάμαι μπαίνοντας στο στούντιο, έλα ρε σε Ευλαμπία τώρα, έλα ρε κορίτσι μου, πού τα μας όλα αυτά τα χαρτιά, δεν τα χρειαστείς, αφού όλα είναι κανονισμένα, όλα είναι καλά. Α, οκ. Να που χρειάστηκαν. Μία ακόμη παρένθεση, με είδατε να φορώ μαύρα ρούχα, γιατί είχα χάσει τον μπαμπά μου, ήταν 10 μέρες από τον θάνατό του και όπως σας είπα, δεν έχει καμία σημασία πώς μπορεί να είμαστε συναισθηματικά. Ο χρόνος τηλεοπτικά για εμάς, στο ψυχισμό μας, δεν μετράει, παιδιά. Και έτσι πρέπει να είναι, έτσι, μη σοκάρεστε. Ό,τι και να γίνει και να πονάμε και να έχουμε πυρετό και να μην είμαστε καλά ή να έχουμε χάσει έναν πολύ δικό μας άνθρωπο, δεν μετρά. Είπαμε ότι ο χρόνος είναι σχετικός για τον καθέναν. Και όπως σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και στο δικό μου, δεν ξέρεις αν θα επιτύχεις. Δεν ξέρεις αν θα έρθει αυτή η στιγμή. Και όταν έρθει αυτή η στιγμή είναι διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Τώρα θα δούμε ένα μικρό κομμάτι από κάτι που όλοι νομίζω ότι λέτε ότι είναι η δική μου η στιγμή. Έχω όμως διαφορετική άποψη, θεωρώ, για το τι σημαίνει αυτό. Και είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω για αυτή την εικόνα. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης, όχι εισήγηση λοιπόν, εντολή εκένωσης. Παρ' όλα αυτά έχουμε ρωτήσει πολλούς κατοίκους ερχόμενοι μέσα στο χωριό και μας είπαν ότι δεν το έχουν λάβει, άλλοι το έχουν λάβει, άλλοι δεν το έχουν λάβει. Πριν 4 μέρες ήταν πάλι. Από το Open είμαστε. Από το Open. Δεν χρειάζεται να δούμε κάτι άλλο. Είναι ο κύριος Θανάσης. Θέλω μόνο να πω ότι εύχομαι εκεί που είναι, εκεί ψηλά, όλα αυτά τα χρόνια είχαμε επαφή φυσικά, να είναι καλά, το σπίτι του να είναι όμορφο, γεμάτο λουλούδια και χρώματα και ανθρώπους που πραγματικά τον αγαπούν. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχω κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση, αυτό δεν θα αλλάξει εδώ, δεν θα πω κάτι άλλο για εκείνον, αλλά θα σας δώσω μια εικόνα για αυτό το γεγονός που εγώ προσωπικά δεν την έχω ξαναπεί, γιατί είναι πολύ προσωπική. Πρώτα απ' όλα, ως επαγγελματίας, εγώ αισθάνθηκα αμήχανα με αυτή τη σκηνή και ντροπή. Τώρα πια όχι, γιατί το έχω ερμηνεύσει, γιατί μου συνέβη αυτό. Έχω καταγράψει πολύ πιο σκληρά
γεγονότα, όπως είναι η εκτέλεση του Γιώργου Καραϊβάζ, ένας συνάδελφος από την οικογένεια των αστυνομικών συντακτών. Μεταδώσαμε την είδηση της δολοφονίας του και σε 30 λεπτά ξαναβγήκα ζωντανά στο Open και ήμουν σε απόσταση αναπνοής από εκεί που ήταν η αστυνομία και ακόμα εκεί ήταν και το πτώμα του Γιώργου. Όμως, πριν πάω στην Εύβοια, με δική μου απόφαση, γιατί έκοψα την αναρωτική μου άδεια για να βρεθώ εκεί, γιατί δεν άντεχα να βλέπω αυτές τις εικόνες και γιατί πάνω απ' όλα προφανώς αγαπώ το επάγγελμα που κάνω και μου αρέσει που είμαι δημοσιογράφος, με επέλεξε θεωρώ, ήθελα να είμαι εκεί που οι συμπολίτες μου δοκιμάζονταν και έπρεπε να τους δίνεται το βήμα και ήθελα να είμαι κοντά τους. Οπότε έκοψα την αναρωτική μου. Μόνο που πηγαίνοντας είχα αποφασίσει ότι εγώ δεν θα ξανακάνω τηλεόραση. Και αυτό το λέω πρώτη φορά. Θυμάμαι τον μπαμπά μου που μέχρι και που έφυγε, μέχρι και στο τέλος δηλαδή, μου έλεγε κάθε φορά που ερχόμουν στην Κέρκυρα και ένα άλλο εναλλακτικό επάγγελμα να κάνω. Όχι γιατί δεν πίστευε σε μένα ή γιατί δεν θεωρούσε ότι είμαι καλή, αλλά μου έλεγε ότι ανησυχώ πολύ για την ψυχή σου. Γιατί είναι ένα επάγγελμα ψυχοφθόρο. Το επιβεβαιώνω, είχε δίκιο, αν με ακούει και ψηλά. Οπότε, πηγαίνοντας στην Εύβοια, είχα πει ότι εγώ μετά δεν μπορώ άλλο. Δεν θα συνεχίσω. Δεν θα κάνω τηλεόραση. Κάποιοι, ελπίζω χωρίς και κεντρέχεια, μπορεί και να είναι και πολλοί αυτοί, να λένε ότι αυτή η στιγμή ήταν εκείνη που με οδήγησε στην παρουσίαση. Εγώ όμως την αλήθεια μου την ξέρω. Έλεγα Δελτία Ειδήσεων ένα χρόνο πριν και ακριβώς το προηγούμενο καλοκαίρι από τις πυρκαγιές της Εύβοιας και κεντρικά Δελτία Ειδήσεων. Άρα είχα μπει σε αυτό το κομμάτι. Όμως, ήταν για μένα, και έτσι το αισθάνομαι και νιώθω μεγάλη ευλογία γι' αυτό, η στιγμή που ο χρόνος έρχεται και σου φέρνει το πλήρωμά του και σου λέει, τι είπες, αλήθεια, δεν μπορείς, σταματάς. Και όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετία και βάλε, που έχεις ματώσει, που έχεις δουλέψει, που έχεις πονέσει, που έχεις κλάψει, που έχεις θυσιάσει την προσωπική σου ζωή, που έχεις αγωνιστεί, τι θα πάνε στράφη, γιατί. Γιατί ο κόσμος στη τηλεόραση είναι σκληρός. Γιατί τι, δεν μπορείς στις λυκοφιλίες, δεν μπορείς στην ίντριγκα, το ψέμα, το φθόνο. Όχι. Έρχεται ο χρόνος και σου λέει, δεν θα τα παρατήσεις. Γιατί έχεις δουλέψει πολύ. Και δεν θα τα παρατήσεις, γιατί μπορείς. Μπορείς να πας παρακάτω και θα κάνεις πράγματα, έτσι το βλέπω σήμερα πια, που δεν είχες καν φανταστεί. Έχει βαρύνει λίγο το κλίμα, έτσι. Θέλω να πω ότι ο χρόνος μας φέρει δυσκολίες σε όλα τα επαγγέλματα. Επειδή είμαστε και σε έναν χώρο που είναι φοιτητές και θα ανοίξουν τα φτερά τους και θα κάνουν πράγματα. Και επειδή είναι και η γενέτειρά μου Κέρκυρα, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ καλά που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να αισθανθείς ότι δεν μπορείς, σε βλάπτουν και δεν αντέχεις. Αλλά είναι και άλλοι που είναι αυτοί που είναι και πιο σημαντικοί. Και εδώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο που δεν έχει σταματήσει ποτέ να πιστεύει σε μένα και να μου δίνει ευκαιρίες. Και αυτός είναι ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Open, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Και στην οικογένειά μου φυσικά. Και στην οικογένειά μου φυσικά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν είμαι ποτέ κοντά τους στις πιο σημαντικές τους στιγμές και θα το ήθελα πολύ, αλλά προσπαθώ πάντα, ξέρετε, να είμαι όσο πιο πολύ παρούσα γίνεται. Επειδή βάρινε το κλίμα, θα σας δείξω κάτι που δεν έχετε δει, νομίζω, ή το έχετε δει ελάχιστα. Τι συμβαίνει όταν εσείς βλέπετε ένα έκτακτο δελτίο? 2, 1, πάμε! Κύριε, διακόπτω.
αποκτούμε τη ροή του προγράμματός μας, καθώς σε λίγα λεπτά ξεκινάει η ορκομοσία των νέων βουλευτών που εξελέγησαν σε εκλογές στις 21 Μαΐου και πάμε να συνδεθούμε με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, να δούμε, Στέλλα, ποια είναι η διαδικασία της ορκομοσίας έως και τη διάλυση της Βουλής. Καλώς σας απόγευμα, λοιπόν. Τώρα θα σας δείξω τι βλέπετε εσείς ένα έκτακτο και τι δεν βλέπετε. Αλλά μπορεί να με βλέπετε να φοράω κοστούμι από πάνω και τη βάσου επίσης. Από κάτω όμως είμαστε με το τζιν και τα αθλητικά μας. Έτσι. Τι έγινε, Ζακυνθινέ? Λοιπόν, είναι και η βάσου, ξάλφό σου. Εντάξει, επειδή το είχα ανεβάσει αυτό στο social media και έγραφαν κάποιοι πω, δεν μας έδεστε, γιατί αυτό το ξέρω εγώ φορά στο τζιν. Γιατί ρε παιδιά, και εμείς επαγγελματίες είμαστε και πρακτικοί άνθρωποι. Δηλαδή, έχεις ξυπνήσει από τις 3 το πρωί και πρέπει να είσαι με τη γόβα στις 6.30 που βγήκε το έκτακτο, αφού δεν θα με δείτε. Δηλαδή, και πραγματικά, και εμείς θέλω να το κρατήσετε αυτό, σας παρακαλώ, δηλαδή. Θέλω πραγματικά να το κρατήσετε. Ότι και ο δημοσιογράφος είναι άνθρωπος. Έχει άγχη, φόβους, ανασφάλειες, ανησυχίες, οικογένεια. Είμαστε κι εμείς ένας από εσάς. Και θέλω να κρατήσετε και αυτό. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε ώρα, εμείς οι θελημένα τραυματίζουμε την ψυχή μας με πολύ σκληρές εικόνες. Αν δεν θέλετε να δείτε τηλεόραση και να ενημερωθείτε και θέλετε να πάτε έξω μια βόλτα και να μην βλέπετε τι λένε τα μίντια, συστημικά και μη, δεν θα τα δείτε. Εμείς το κάνουμε αυτό, γιατί το αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αγαπάμε τη δουλειά μας. Και μας ενδιαφέρει η χώρα, η Ελλάδα που μας πληγώνει, αλλά μας νοιάζει αυτό. Οπότε αυτό θα ήθελα να κρατήσετε. Και επειδή, όπως λέει ο σοφός λαός, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος, και επειδή και η επικαιρότητα πιάνει τόσο πυκνή που ειλικρινά δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα, υπάρχει καταιγισμός αρνητικών γεγονότων, εγώ έχω επιλέξει να κλείσω επιτέλους αυτή την ομιλία, Δανάη, με την γιαγιά Σταυρούλα. Είναι η Περαιονόβια, κάτοικος της Ποινιάδας Τρικάλων, 104 ετών παρακαλώ, και στη δική της ανάσα, πέρα από το απόσταγμα ζωής της, νομίζω ότι αποτυπώνεται και το απόσταγμα ενός αιώνα και πλέον για ολόκληρη τη χώρα μας. Οπότε πάμε να την ακούσουμε. Εσείς τώρα έχετε ζήσει 104 χρόνια και να έχετε άλλα 1.000 να ζήσετε. Γιατί? Γιατί να βλέπω? Να βλέπω την Ελλάδα να καταστρέφεται, κάει και πνίγεται. Τι να βλέπω? Κάναν έργα. Αλλά όχι. Ποια έργα, καλέ? Ποια έργα? Τάζουν. Τάζουν και δεν δίνουν. Εάν στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθεια στην Ελλάδα, θα πρέπει να παρακολουθήσει πού θα πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Τα λεφτά πρέπει να δοθούν στον κόσμο που δυστυχεί αυτή τη στιγμή. Έχετε πάνω σας τη γνώση ενός αιώνα. Ναι. Βλέπετε όλα τα στραβά της Ελλάδας. Από τότε ήταν τα στραβά, κουρίτσι μου. Από τότε ήταν τα στραβά. Κανένας κυβερνήτης δεν ενδιαφέρθηκε για αυτήν την Ελλάδα που πρέπει να ήταν, έπρεπε να ήταν μία κούκλα. Την ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εσάς. 30 δευτερόλεπτα, δεν έχουν τύχει χειρότερα στον αέρα. Από αυτό πήγε όλα καλά. Εγώ θα πάω στον Άγιο Σπυρίδωνα να ανάψω ένα κέρι, γιατί μάλλον το χρειάζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.